τα πρόστιμα τα οποία έχουν φύγει η πρώτη σειρά εκαθαριστικών από τα Τελωνία αφορά 4.000 πρατηρίουχους περίπου και είναι 380 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό το ύψος των προστήμων δεν είναι για γέλια, είναι σίγουρα για κλάματα. Ήδη θρυνούμε έναν συνάδελφο που του ήρθε ένα υπέρογκο πρόστιμο και έχασε τη ζωή του. Πάμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις, στην τρίτη πανελλαδικές δυναμικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμό ταυτόχρονα από την Ορεστιάδα μέχρι την Καλαμάτα όλων των περιφερειών και ταυτόχρονα αποκλεισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορεί κανείς συνάδελφος, κανείς, για λάθη του συστήματος, ηλεκτρονικά, για λάθη δικά μας, λάθη, αριθμητικά, χωρίς ίχνος, χωρίς sense φοροδιαφυγή, να ζητείτε να πληρώσουμε τέτοια υπέρογκα πρόστιμα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να πουληθούν. Όλα τα βενζινάκια της Ελλάδος έκαναν υπολογισμό. Αν πουληθούν, αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να μαζευτούν. Αν συνυπολογίσουμε και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης όλων των Ελλήνων, τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Ετήσια πτώση των πωλήσεων 20% στα καύσιμα κινήσεως και φέτος βιώνουμε και κάτι άλλο, ότι στην περιφέρεια το πετρέλαιο θέρμανσης τρέχει με μια πτώση της τάξης του 50%. Ο κόσμος προετοιμάζεται με άλλες μορφές θέρμανσης γιατί του χρόνου, βάσει του ψηφισμένου νόμου, του εφαρμοστικού του μεσοπρόθεσμου, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει 1,50. Φαντάζεστε όταν φέτος δεν πουλάμε με 1 ευρώ, τι θα γίνει του χρόνου με 1,50. Και φέτος που οι μισθοί των 1.200 πήγανε 900 και του χρόνου θα πάνε 500 και ταυτόχρονα το πετρέλαιο θα έχει το θέρμανσης 1,50, φαντάζεστε το εκρηκτικό μείγμα τι έχει να γίνει. Θα επιβληθεί το εμπάργκο, οι διεθνείς κερδοσκόποι θα πάνε το βαρέλι σε τόσο δυσθεώρητα ύψη που θα έχουμε τιμέ στην Αντλία που δεν θα μπορούμε, κάλλιστα εγώ δεν θα μπορώ να την πω τώρα πόσο θα πάει η τιμή στην Αντλία. Φαντάζεστε οι καταναλωτές, οι Έλληνες καταναλωτές, τι βιώνουν μαζί με αυτούς και εμείς που κλείνουμε καθημερινά.